Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Flash Sport, όπως κάθε εβδομάδα, έτσι και σήμερα, Τρίτη 14 Μαρτίου, 7 με 8 το καθιερωμένο μας ραντεβού με το αθλητικό μαγκαζίνο του σταθμού. Μία εβδομάδα η οποία έχει να δείξει πάρα πολλά όσον αφορά τα αθλητικά δρόμενα. Μην ξεχνάμε ότι ολοκληρώθηκε η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος της Super League. Θα ξεκινήσουν τα play-off, εκεί όπου αναμένουμε να δούμε σκληρές μάχες από όλες τις ομάδες οι οποίες θα μετάσχουν. Οι 6 πρώτες ομάδες, με τη διαφορά να είναι η μικρότερη δυνατή από τους θεωρητικά 4 μονομάχους, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Όλα αυτά βέβαια θα τα πούμε και συνέχεια. Υπάρχουν αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων στα ευρωπαϊκά κύπελα, τόσο σε μπάσκετ αλλά όσο και στο βόλεϊ. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με την καθιερωμένη μας στήλη, το «Σαν σήμερα». Σαν σήμερα 14 Μαρτίου, που έχουν συμβεί αρκετά πράγματα, είναι η αλήθεια. Ξεκινάμε από το 1960, εκεί όπου ο Will Chamberlain σημειώνει 53 πόντους, δημιουργώντας ρεκόρ πόντων σε αγώνα play-off του NBA. Το 1970 ξεκινάει το πρώτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού στίβου στη Βιέννη, με τη συμμετοχή 153 αθλητών και 87 αθλητριών από 24 κράτη, και θα διαρκέσει 2 ημέρες. Η Ελλάδα μετέχει με ένα μόνο αθλητή, τον Χρήστο Παπα-Νικολάου, που με άλμα 5 μέτρων θα πάρει την τέταρτη θέση στο επικοντό. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1989, η Real Madrid νικά στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας της Ναϊντέρο Καζέρτα με 117-113, έπειτα από παράταση στον τελικό του κυπέλου κυπελούχων στο μπάσκετ. Με τη Real αγωνίζεται ο Ντράζεν Πέτροβιτς, ο οποίος πέτυχε 62 πόντους, και με την Καζέρτα ο Όσκαρ Μιτ, ο οποίος ολοκλήρωσε το μάτς με 44 πόντους, ενώ διαιτητής της συνάντησης ήταν ο Κώστας Ρήγας. Δέκα χρόνια αργότερα, το 1999, μία από τις χειρότερες ιστορίες στην χρήση απαγορευμένων ουσιών είναι αυτή του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κλειστού Στίβου στο Εμαϊμπάσι της Ιαπωνίας, όπου η Παγκόσμια Ομοσπονδία, η ΙΑΦ, ανακοινώνει ότι η Ρωσίδα σφαιροβόλος Ιρίνα Κοτσαρένκο έχει κάνει χρήση αναβολικών ουσιών και της αφαιρείται το αργυρό μετάλλιο. Κερδισμένη βγαίνει η τρίτη του αγώνα Ρωσίδα Φλετάνα Κρυβελίωβα, η οποία θα πάρει το χρυσό, αφού και η πρώτη νικήτρια, Ουκρανή Παύλης, είχε κάνει χρήση αναβολικών και έχασε το χρυσό. Ένα χρόνο αργότερα, το 2000, πεθαίνει σε ηλικία 87 ετών ο Γερμανός Ολυμπιονίκης της γυμναστικής Άλφρεντ Βάρτσμαν, ο οποίος είχε κερδίσει 3 χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου το 1936, και ένα αργυρό σε ηλικία 40 ετών με τη Δυτική Γερμανία 16 χρόνια μετά στο Ελσίνκι. Τέλος, το 2018, ο Λιονέλ Μέση σημειώνει 2 γκολ για την Μπαρτσελόνα εναντίον της Τσέλσι στο τελικό 3-0 και γίνεται ο δεύτερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία μετά τον Κριστιάνο Ρονάλντο, που σημειώνει 100 γκολ στο UEFA Champions League. Όπως είπα και νωρίτερα, είχαμε την ολοκλήρωση της κανονικής περίοδου στο πρωτάθλημα της Super League. Ένα πρωτάθλημα το οποίο η κανονική περίοδος του είχε αρκετά παιχνίδια, τα οποία είχαμε αρκετές ανατροπές στα παιχνίδια αυτά.
Και όπως λένε και οι Αμερικανοί, το πρωτάθλημα το κανονικό ξεκινάει τώρα με την διεξαγωγή των play-off σε ένα πρωτάθλημα μίνι των 10 αγωνιστικών, εκεί όπου καλείται να δούμε ποιος θα είναι ο πρωταλλητής για τη σεζόν 2022-2023, αλλά φυσικά και ποιες ομάδες είναι αυτές οι οποίες θα παραμείνουν στα μεγάλα σαλόνια. Είχαμε λοιπόν στο ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-3, σημαντική νίκη για την ομάδα του Πειραιά με 3 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, απέναντι σε μια ΑΕΚ η οποία είχε την υπεροχή στο πρώτο μέρος, αλλά δεν κατάφερε να πάρει αυτή τη νίκη βάλσαμο που θα την κρατούσε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας στην κανονική περίοδο, και ήταν και η πρώτη εντός έδρας ήττα για την ομάδα της Ένωσης. Από τα υπόλοιπα αποτελέσματα ξεχώρισε η νίκη του Παναθηναϊκού μέσα στο Περιστέρι με 2-0 με 2 γκολ του Φώτη Ιωαννίδη, ένας παίκτης ο οποίος μπήκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή στη βασική ενδεκάδα του Ιβάν Γιωβάνοβιτς, καθώς ένιωσε ενοχλήση στον προσαγωγό ο Άντρας Πόραρ. Είχαμε και κάποια επεισόδια που σημειώθηκαν στο γήπεδο του Περιστερίου ανάμεσα στη μερίδα οπαδών των γηπεδούχων και των αστυνομικών δυνάμεων. Στα άλλα παιχνίδια είχαμε Άρης ΠΑΣ Γιάννενα 3-1 με ανατροπή. Προηγήθηκε η ομάδα του ΠΑΣ νωρίς στο σκορ και ο Άρης κατάφερε να γυρίσει η Τούμπα το παιχνίδι και να επιβληθεί με 3-1. Μάλιστα κατακτώντας και την πέμπτη θέση στην κανονική περίοδο. Βόλος ΠΑΟΚ 0-1. Ένα γκολ ήταν αρκετό για την ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά για να φύγει νικήτρια από το Πανθεσσαλικό. Ιωνικός Αστέρας Τρίπολης 1-0 στη μάχη για τα play-out. Λεβαδιακός Όφη 2-0 και Πανετολικός Λαμία μοιράστηκαν τους βαθμούς 1-1. Η βαθμολογία στο τέλος της κανονικής περίοδου βρήκε τον Παναθηναϊκό πρώτο με 61 βαθμούς, ακολουθεί η ΑΕΚ με 59, 56 βαθμούς για τον Ολυμπιακό, 54 για τον ΠΑΟΚ, 40 για τον Άρη και 39 για τον Βόλο. Είναι η πρώτη εξάδα οι ομάδες που θα παλέψουν στα play-off. Από εκεί κάτω έχουμε Πανετολικό με 29, όσους έχει και ο Ατρόμητος, Όφη 26, 25 ο Αστέρας, Γιάννενα 23, 18 Ιωνικός, 17 Λαμία και Λεβαδιακός είναι οι ομάδες που θα παίξουν στα play-out. Τόσο τα play-off όσο και τα play-out θα αρχίσουν από αυτό το Σαββατοκύριακο, εκεί όπου δεσμόζουν δύο ντέρμπι στην πρεμιέρα των play-off την Κυριακή. Το ένα είναι αυτό μεταξύ των ομάδων της Θεσσαλονίκης, Άρης εναντίον ΠΑΟΚ, ενώ στο άλλο ντέρμπι η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό. Στο έτερο παιχνίδι ο Βόλος θα παίξει απέναντι στον Ολυμπιακό. Από και πέρα να πούμε ότι υπάρχει διακοπή στο πρωτάθλημα της Super League, ένα πρωτάθλημα το οποίο θα ξεκινήσει ξανά μετά τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Απριλίου, ενώ θα υπάρχουν και κάποιες εμβόλυμες αγωνιστικές προκειμένου να τελειώσει άμεσα το πρωτάθλημα αυτό των 10 αγωνιστικών με τελική ημερομηνία το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Μαΐου. Είπαμε για τα play-off, πάμε όμως να δούμε τώρα και τα play-out, το οποίο έχουν και αυτά τη δική τους σημασία, μιας και θα προκύψει η ομάδα που θα παραμείνει στα μεγάλα σαλόνια. Έχουμε λοιπόν το Σάββατο στις 18 του μήνα Αστέρας Τρίπολης Πανετολικός, Ατρόμητος Ιωνικός και Όφη Λεβαδιακός, ενώ η πρεμιέρα θα ολοκληρωθεί με την αναμέτρηση της Λαμίας κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννενα.
Πάμε να δούμε και το τι έγινε στα ξένα πρωταθλήματα. Αρχής γενομένης από την Αγγλία και την 27η αγωνιστική της Premier League, εκεί όπου είχαμε την ήττα της Liverpool από την Bournemouth με 1-0, Everton Brentford 1-0, Leeds Brighton 2-2, σε ένα μάτς που οι Γλάροι είχαν προηγηθεί με 2-1 επί των παγωνιών, Leicester Chelsea 1-3, Tottenham Nottingham 3-1, Crystal Palace Manchester City 0-1, Fulham Arsenal 0-3, με τα κανόνια να συνεχίζουν να είναι στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας αποκτήσει και ένα μαξιλαράκι ασφαλείας των 5 βαθμών από τη δεύτερη Manchester City. Manchester United Southampton ισόπαλο 0-0, με την αποβολή του Καζεμίρο να είναι η δεύτερη μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα για τους κόκκινους διαβόλους. West Ham Aston Villa 1-1 και Newcastle Wolves 2-1. Στη βαθμολογία η Arsenal, όπως είπαμε, έχει αποκτήσει μαξιλαράκι ασφαλείας 5 βαθμών από τη δεύτερη Manchester City, 66 έναντι 61 βαθμών. Ακολουθεί η Manchester United με 50-48 για την Tottenham. Newcastle έχει 44-42 για την Liverpool, 39 για την Brighton και τη Fulham, 38 για την Brentford, 37 για την Chelsea, 35 για την Aston Villa. Crystal Palace Wolves έχουν από 27 βαθμούς, 26 για την Nottingham, 25 για την Everton. Η Leicester, η West Ham και η Bournemouth έχουν από 24 βαθμούς και στις δύο τελευταίες θέσεις βρίσκουμε τη Leeds με 23 και την Southampton με 22 βαθμούς. Η 27η αγωνιστική όμως είχαμε και στο πρωτάθλημα της League One στη Γαλλία, με την Lille και τη Lyon να ανοίγουν την πρεμιέρα ισόπαλες με 3-3. Ακολούθως είχαμε Auxerre Rennes 0-0, Brest Paris Saint-Germain 1-2, Clermont Lens 0-4, Ajaccio Montpellier 0-1, Angers Toulouse 0-2, Lorient Troyes 2-0, Nantes Nice 2-2, Monaco Reims 0-1, σημαντική νίκη αυτή για την ομάδα της Reims. Και αντίστοιχα ήττα που δεν την περίμενε η ομάδα της, του Πριγκιπάτου, Marseille Strasbourg 2-2, ολοκλήρωσαν αυτή την 27η αγωνιστική που βρίσκει στην κορυφή της βαθμολογίας στην Paris Saint-Germain με 66 βαθμούς, 10 βαθμούς διαφορά από την δεύτερη Marseille που έχει 56. Ακολουθεί η Lens με 54-51 για τη Μονακό, είναι οι 4 πρώτες ομάδες. Και από εκεί και κάτω έχουμε Rennes 47-46 για τη Lyon, 43 Nice, Reims και Lorient. Στους 40 βαθμούς είναι η Lyon, στους 35 είναι η Toulouse, 34 βαθμούς για την Clermont, 33 για τη Montpellier, 29 για την Nantes, 23 Strasbourg, Brest και Auxerre, 21 για την Ajaccio. Και στις δύο τελευταίες θέσεις βρίσκουμε την Troyes με 20 βαθμούς και την Angers που έχει μόλις 10. Στην Bundesliga η μάχη για την κορυφή καλά κρατεί και αυτή την αγωνιστική, καθώς είχαμε τα αποτελέσματα για την 24η αγωνιστική. Κολονία Bochum 0-2, Bayern Augsburg 5-3 στο σκορ της ημέρας, Λιψία Gladbach 3-0, Eintracht Stuttgart 1-1, όπως και το Hertha Mainz, Schalke Dortmund 2-2 στο ντέρμπι της κοιλάδας του Ρουρ, Freiburg Hoffenheim 2-1, Werder Leverkusen 2-3 και Wolfsburg Union Βερολίνου 1-1. Στην βαθμολογία η Bayern έχει αποσπαστεί πλέον μια διαφορά 2 βαθμών από τη δεύτερη Dortmund, 52 η Βαβαρή, 50 η Βεσφαλή. Στους 45 βαθμούς είναι η Λιψία, η Union Βερολίνου και η Freiburg. 40 βαθμούς για την Eintracht είναι οι ομάδες που είναι στην πρώτη εξάδα. Από εκεί και κάτω έχουμε τη Mainz με 36, 35 για τη Wolfsburg, 34 για την Leverkusen, 30 βαθμούς για την Gladbach και τη Werder, στους 27 είναι η Κολονία και η Augsburg, 22 για την Bochum, 21 για τη Hertha, Stuttgart και Schalke έχουν από 20 βαθμούς και τελευταία είναι η Hoffenheim με 19 βαθμούς.
Περίπου η ίδια κατάσταση είναι και στην Ισπανία με το πρωτάθλημα της La Liga να βρίσκεται ήδη στην 25η στροφή. Είχαμε λοιπόν στα αποτελέσματα Κάντιθ Χετάφε 2-2, Ρεάλ Εσπανιόλ 3-1, Έλτσε Βαγιαδολίδ 1-1, Θέλτα Βαγεκάνο 3-0, Βαλένθια Οσασούνα 1-0, Μαγιόρκα Σοσιεδάδ 1-1, όπως και το μάτς της Βιγιαρεάλ με την Μπέτις, Σεβίλη Αλμερία 2-1, νίκη ανάσα για τους Σεβιγιάνους και Μπιλμπάο Μπαρτσελώνα 0-1, όπως και νίκη της Ατλέτικο Μαδρίτης επί της Χιρόνα με το ίδιο σκορ. Στη βαθμολογία έχουμε την Μπαρτσελώνα πρώτη με 65, ακολουθεί η Ρεάλ με 56, 48 βαθμούς για την Ατλέτικο Μαδρίτη, 45 για τη Σοσιεδάδ, 42 για την Μπέτις, 38 για τη Βιγιαρεάλ, 35 για τη Βαγεκάνο, 34 η Οσασούνα, 33 είναι η Μπιλμπάο, στους 32 η Μαγιόρκα, 31 για τη Θέλτα, 30 η Χιρόνα, 28 Σεβίλη και Βαγιαδολίδ, 27 για την Εσπανιόλ και την Κάντιθ, 26 για την Βαλένθια και τη Χετάφε, 25 βαθμούς για την Αλμερία και τελευταία η Έλτσε με 13 βαθμούς. Και θα κλείσουμε την αναφορά μας στα ξένα πρωταθλήματα με την 26η αγωνιστική της Serie A στην Ιταλία, εκεί όπου η Ίντερ έχασε έδαφος απέναντι στη Σπέτσια, γνωρίζοντας την ήττα με 2-1. Μια ήττα η οποία θα λέγαμε στήχησε στην ομάδα του Σιμόνε Ιντζάκη στη μάχη για το πρωτάθλημα. Έμπολη Ουντινέζε 0-1, Νάπολη Αταλάντα 2-0, Μπολόνια Λάτσιο 0-0, Λέτσε Τωρίνο 0-2, Κρεμονέζε Φιωρεντίνα επίσης 0-2, Βερόνα Μόντσα 1-1, Ρώμα Σασουόλο 3-4, άλλη μια επιτυχία για την ομάδα του Γιώργου Κυριακόπουλου, τη Σασουόλο, η οποία φαίνεται ότι είναι ο φωνέας των γιγάντων στην Ιταλία, Γιουβέντους Σαμπτόρια 4-2 και τέλος Μίλαν Σαλερνιτάνα 1-1. Η βαθμολογία βρίσκεται η Νάπολη να παραμένει πρώτη με διαφορά ασφαλείας 68 βαθμούς έναντι 50 της δεύτερης Ίντερ. Ακολουθεί η Λάτσιο και η Μίλαν με 49 και 48 βαθμούς αντίστοιχα, 47 για τη Ρώμα. Αταλάντα έχει 42, στους 38 είναι η Γιουβέντους, 37 έχει η Τωρίνο, 36 βαθμούς για την Μπολόνια, 35 για την Ουντινέζε, 34 για τη Φιωρεντίνα, 33 για τη Μόντσα, όσους έχει και η Σασουόλο, 28 βαθμούς για την Έμπολη, 27 για τη Λέτσε, Σαλερνιτάνα έχει 26, 24 η Σπέτσια και στις τρεις τελευταίες θέσεις βρίσκουμε τη Βερόνα με 19 και Κρεμονέζε και Σαμπτόρια να μοιράζονται από 12 βαθμούς. Τώρα όσον αφορά τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, άλλα δύο ευρωπαϊκά εισιτήρια πήραν οι ομάδες για τα προημιτελικά, με την Bayern να παίρνει μια νίκη κόντρα στην Paris Saint-Germain με σκορ 2-0. Είχε νικήσει η Bayern και στο πρώτο παιχνίδι στο Παρίσι με 1-0. Η Tottenham ήρθε ισόπαλη 0-0 με τη Μίλαν και χάρη στο 1-0 που είχαν νικήσει οι Ρωσονέροι στο πρώτο παιχνίδι του Σαν Σίρο ήταν αυτοί που πήραν και την πρόκριση. Εκεί όπου ήδη περιμένουν η Μπενφίκα και η Τσέλσι στην προημιτελική φάση. Απόψε έχουμε δύο αναμετρήσεις. Manchester City Λειψία στις 10 και την ίδια ώρα Πόρτο εναντίον Ίντερ. Να θυμίσω ότι το μάτς Manchester City με την Λειψία είχε λήξει 1-1 το πρώτο παιχνίδι στη Γερμανία, ενώ η Ίντερ είχε νικήσει στο Σαν Σίρο την Πόρτο. Αύριο έχουμε επίσης τα δύο τελευταία παιχνίδια, αυτά ανάμεσα στη Ρεάλ και τη Λίβερπουλ. Το μάτς του Μπερναμπέου, το οποίο υπό άλλες συνθήκες θα ήταν και τυπική διαδικασία για τους Μερένγκες, καθώς είχαν επιβληθεί με σκορ 5-2 στο
Anfield Road, σε ένα μάτς τότε που η Liverpool είχε προηγηθεί στο σκορ με 2-0 και όλα έδειχναν ότι θα πάρει μια μεγάλη νίκη απέναντι στην Βασίλισσα της Ευρώπης. Ωστόσο, οι Μαδριλένοι εμφανίστηκαν καταιγιστικοί στο δεύτερο ημίχρονο και πέτυχαν αυτή τη σπουδαία νίκη που τους επιτρέπει να γλυκοκοιτάζουν το εισιτήριο για την προημιτελική φάση. Στο άλλο παιχνίδι, η Νάπολη είχε επιβληθεί μέσα στη Γερμανία της Άιντραχ με 2-0 και αυτό το παιχνίδι αναμένεται να έχει και αυτό τυπική διαδικασία. Πάμε όμως από το Champions League να δούμε και το τι συνέβη στη φάση των 16 του Europa League, εκεί όπου είχαμε στα πρώτα παιχνίδια Union Βερολίνου, Union Saint-Gilloise από το Βέλγιο 3-3, Sporting Arsenal 2-2, Σεβίλη Fenerbahce 2-0 και Manchester United Betis 4-1, Leverkusen Ferencváros 2-0, Roma Sociedad 2-0, Juventus Freiburg 1-0 και Σαχτάρ Feyenoord 1-1. Η ρεβάνση είναι την 5η στις 8 παρατέταρτο, Fenerbahce Sevilla, Freiburg Juventus, Betis Manchester United, Feyenoord Σαχτάρ, ενώ στις 10 θα γίνουν αναμετρήσεις Union Saint-Gilloise με την Union Βερολίνου, Ferencváros Leverkusen, Arsenal Sporting Λισαβόνας και Sociedad εναντίον Ρώμα. Και θα κλείσουμε την αναφορά μας στα παιχνίδια των ευρωπαϊκών διοργανώσεων στο ποδόσφαιρο με το τι συνέβη στα πρώτα παιχνίδια της φάσης των 16 του Europa Conference League, εκεί όπου είχαμε Lazio Alkmaar 1-2 σε ένα μάτσο το οποίο άνοιξε την αυλαία την προηγούμενη Τρίτη. AEK Larnaca West Ham 0-2, Sheriff Tiraspol Nice 0-1, Anderlecht Villarreal 1-1, Fiorentina Sivasspor 1-0, Βασιλεία Σλόβαν Μπρατισλάβας 2-2, Λεχ Πόζναν Τζουγκάρντεν 2-0 και Γάνδι Μπασάκ Σεχίρ 1-1. Η ρεβάνς είναι την Πέμπτη που μας έρχεται και έχουμε πρώτα ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει αύριο ανάμεσα στην Μπασάκ Σεχίρ και τη Γάνδι στις 7 η ώρα. Την Πέμπτη στις 8 παρατέταρτο θα παίξουν Σίβασπορ Φιωρεντίνα, Τζουγκάρντεν Λεχ Πόζναν, Σλόβαν Μπρατισλάβας Βασιλεία, ενώ στις 10 έχουμε West Ham, AEK, Λάρνακας, Alkmaar, Lazio, Nice, Sheriff, Tiraspol και Villarreal, Anderlecht. Είναι τα παιχνίδια τα οποία ολοκληρώνουν την φάση των 16.
Επανήλθαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είπαμε για το ποδόσφαιρο. Πάμε να δούμε τώρα και το τι έγινε στο πρωτάθλημα της Basket League με την διεξαγωγή της 18ης αγωνιστικής. Είχαμε λοιπόν Απόλλων Πατρών Κάρνα Ιωνικός Μπάσκετ 93-66, Περιστέρι Big Win Λαύριο Μέγκαμπολτ 77-66, ΑΕΚ Κολοσσός H Hotels 95-89, Ολυμπιακός Προμηθέας Πάτρας 89-77, Καρδίτσα Βιολογικό Χωριό Άρης 78-77 και χθες ΠΑΟΚ Ματέκο Παναθηναϊκός 81-73. Στην βαθμολογία παραμένει πρώτος Ολυμπιακός και αίτητος με 34 βαθμούς, ακολουθεί Παναθηναϊκός με 31, ΑΕΚ με 29 όσους έχει και το Περιστέρι Big Win, 28 βαθμούς για τον Προμηθέα, τον ΠΑΟΚ, 27 για τον Άρη, 25 για Κολοσσό. Και μετά έχουμε τρεις ομάδες, τον Απόλλωνα Πατρών, τον Ιωνικό και την Καρδίτσα να έχουν 22 βαθμούς και τελευταίο το Λαύριο με 21 βαθμούς. Επόμενη αγωνιστική να περιλαμβάνει το ντέρμπι των Ιωνίων, Παναθηναϊκού εναντίον Ολυμπιακού, σε ένα παιχνίδι βέβαια το οποίο έχει μικρή σημασία μόνο για το γόητρο, καθώς ο Παναθηναϊκός εχθές εγνώρισε την τρίτη φετινή του ήττα, δεν προλαβαίνει να καλύψει το χαμένο έδαφος στις υπόλοιπες 7 αγωνιστικές που απομένουν. Ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που πέρασε διαπυρός και σιδήρου από δύο έδρες όπως ήταν το Περιστέρι και τη Ρόδο, δύσκολα θα χάσει βαθμούς στα ένα από μήνα τα παιχνίδια. Και πάμε να δούμε έτσι μια μικρή ανάλυση όσον αφορά τα παιχνίδια αυτά που έγιναν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Ξεκινώντας από το μάτι του Απόλλωνα Πατρών απέναντι στον Ιωνικό, νομίζω και το σκορ τα λέει όλα. Η ομάδα του Ιωνικού δεν μπήκε ποτέ στο παιχνίδι απέναντι στους Πατρινούς, οι οποίοι κάλυψαν και τη διαφορά του πρώτου γύρου και έχουν αποκτήσει, θα λέγαμε, ένα μαξιλαράκι ασφαλείας όσον αφορά την παραμονή. Στο μάτς του Περιστερίου με το Λαύριο, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ήθελε περισσότερο τη νίκη, παρότι το Λαύριο σε κάποιες στιγμές φάνηκε ανταγωνιστικό. Ωστόσο, όπως έδειξε στο τέλος, δεν μπορούσε να προλάβει να κάνει κάτι όσον αφορά την υπόθεση νίκη. Η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε απέναντι στον Κολοσσό, ωστόσο πήρε μια σημαντική νίκη που την φέρνει στην τρίτη θέση της βαθμολογίας. Ο Ολυμπιακός είχε, θα λέγαμε, σχετικά εύκολο έργο απέναντι στον Προμηθέα και μάλιστα οι Πειραιώτες έχουν φτάσει πλέον τις 50 εγχώριες νίκες από το 2021 μέχρι και τη στιγμή που μιλάμε. Καρδίτσα πήρε μια σημαντική νίκη στην παράταση απέναντι στον Άρη, ο οποίος έχασε με τραυματίες τον Σανόγκο και τον Νότε, παρότι έπαιξε μέχρι τέλους και κινήσε την νίκη, ενώ εχθές είχαμε στην Πηλαία την κακή εμφάνιση του Παναθηναϊκού απέναντι στον ΠΑΟΚ, ένας δικέφαλος του Βορρά που πανηγύρισε έπειτα από 8 ολόκληρα χρόνια νίκη επί των Πρασίνων, έχοντας για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τζέιλεν Χάντς, ο οποίος θύμιζε αρκετά τον Στεφ Κάρι, τον μεγάλο άσο των Golden State Warriors, πίσω από τα 6.75 με αρκετά σημαντικά τρίποντα. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός που είχε στη σύνθεσή του τον Γκουντάιτης και τον Μπέικον δεν έκανε κάτι για να αποφύγει την ήττα. Δεν είχε στη διάθεσή του ο Χρήστος Ερέλης, τον Δημήτρη Αγραβάνη και τον Ντέρικ Ουίλιαμς, οι οποίοι συνεχίζουν να έχουν κάποιες ενοχλήσεις και γι' αυτό το λόγο δεν αγωνίστηκαν. Είπαμε ότι την επόμενη εβδομάδα είναι το ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, μια δέκατη αγωνιστική η οποία θα έχει το χαρακτήρα γοήτρου, καθώς ο Ολυμπιακός παραμένει πρώτος, όπως είπαμε, και αίτητος. Πάμε να δούμε και το πρόγραμμα πώς έχει για αυτή την 19η αγωνιστική, η οποία περιλαμβάνει τα μάτς το Σάββατο στις 4 η ώρα το Λαύριο θα υποδεχτεί τον Άρη, στις 7 και 4 ο Προμηθέας θα παίξει απέναντι στην ΑΕΚ, την Κυριακή 4 παρατέταρτο Ιωνικός εναντίον Περιστερίου, 1/4 αργότερα ο Κολοσσός θα υποδεχτεί τον Απόλλωνα Πατρών, στις 5 ο ΠΑΟΚ θα παίξει απέναντι στην Καρδίτσα και στις 7 και 4
το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Φεύγουμε εμείς από το πρωτάθλημα της Basket League και περνάμε στο πρωτάθλημα της τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά, να πούμε πρώτα απ' όλα, καθώς την εβδομάδα που μας πέρασε είχε μια σημαντική επιτυχία για τα ελληνικά χρώματα με τη νίκη της ΑΕΚ μέσα στη Γαλλία επί της Λιμός με 69-63, ένα αποτέλεσμα που τη φέρνει σχεδόν με την πρόκριση για την Ένωση. Αύριο η ομάδα του Δικεφάλου θα υποδεχτεί την Γαλατά Σαράι και θα προσπαθήσει να διατηρήσει αυτή την απόσταση που τη χωρίζει από την τουρκική ομάδα. Μην ξεχνάμε ότι είχε επιβληθεί με μια διαφορά 10 πόντων στο μάτς στη δεύτερη αγωνιστική που είχε γίνει στην Κωνσταντινούπολη. Όσον αφορά τώρα τη βαθμολογία, η Ουνικάχα Μάλαγα βρίσκεται στην πρώτη θέση μαζί με την ΑΕΚ με 7 βαθμούς, ακολουθεί η Γαλατά Σαράι με 6 και τελευταία είναι η Λιμός με 4 βαθμούς. Αυτή η αγωνιστική αύριο είναι η πρώτη τελευταία για την φάση αυτή του Top 16 του Basketball Champions League. Και από το Basketball Champions League να περάσουμε στο EuroCup, εκεί όπου είχαμε την προηγούμενη αγωνιστική τη 15η με την ομάδα του Προμηθέα. Ένας Προμηθέας ο οποίος έχει προκριθεί ήδη στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Και είχαμε, θα σας πω, το αποτέλεσμα. Ένας Προμηθέας ο οποίος θα παίξει αύριο στο Λονδίνο κόντρα στους London Lions, ομάδα η οποία είχε νικήσει στο πρώτο μάτς της Πάτρας. Είχαμε λοιπόν την ήττα στην προηγούμενη αγωνιστική του Προμηθέα από την Turm Telekom. Οι Τούρκοι οι οποίοι είχαν και αυτοί νικήσει στην Πάτρα στο πρώτο γύρο με 85-75 ήταν αυτό το σκορ. Τώρα όσον αφορά την βαθμολογία, η ομάδα του Προμηθέα, όπως είπαμε, έχει πάρει ήδη την πρόκριση, καθώς προκρίνονται οι 8 πρώτες ομάδες, βρίσκεται στην 6η θέση με ρεκόρ 9 νίκες και 6 ήττες, όσους έχει και η Paris Basketball, ομάδα την οποία θα υποδεχθεί την επόμενη εβδομάδα στο κλειστό της Πατράς. Και φεύγουμε από τις δύο αυτές διοργανώσεις για να πάμε στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, την Ευρωλίγκα. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε διαβολοβδομάδα στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση με την ομάδα του Ολυμπιακού να πετυχαίνει 2 νίκες εντός έδρας απέναντι στην Μπαρτσελόνα και την Μπάγερν Μονάχου. Πάμε λοιπόν να δούμε τα αποτελέσματα. Είχαμε λοιπόν την περασμένη Τρίτη Ολυμπιακός Μπαρτσελόνα 77-70, Άλμπα Ζαλγκίρις Γκάουνας 63-66, Βίρτους Παρτιζάν 79-88, Βαλένθια Αρμάνι 84-88, Ρεάλ Μπασκόνια 81-85, σε ένα μάτς που είχαμε πει ότι έλειπε ο Ταβάρες, ο σέντερ της ομάδας της Ρεάλ. Μπάγερν Βιλερμάν 76-72, την Τετάρτη είχαμε Μακάμπι Φενέρ 78-74, Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές 94-75, εύκολη νίκη αυτή για την ομάδα του Ερυθρού Αστέρα και ο Παναθηναϊκός ο οποίος ιτήθηκε στο Πριγκιπάτο του Μονακό από τη γαλλική ομάδα με 84-70. Πάμε να δούμε και το τι έγινε την Πέμπτη και την Παρασκευή με την διεξαγωγή της 28ης αγωνιστικής. Είχαμε λοιπόν την Πέμπτη Άλμπα Βίρτους 74-96, Ζαλγκίρις Βιλερμπάν 85-67, Ολυμπιακός Μπάγερν 102-74, Αρμάνι Παρτιζάν 76-62, Ρεάλ Βαλένθια 95-91 και την Παρασκευή είχαμε Ανατολού Εφές Μακάμπι Τελαβίβ 64-86, μεγάλη νίκη για την ομάδα του Όντετ Κάτας απέναντι στην back-to-back πρωταλήτρια Ευρώπης, η οποία φαίνεται να αγκομαχά όσον αφορά την πρόκριση στην πρώτη οκτάδα. Φενέρ Μπαρτσελόνα 81-73, με την ομάδα της Μπαρτσελόνα να βρίσκεται μία ανάσα πριν την νίκη στο τελευταίο τρίλεπτο, ωστόσο όταν πάτησε πόδι η ομάδα του Δημήτρη Τούδη έφτασε και στο τελικό αποτέλεσμα. Παναθηναϊκός πήρε την πρώτη νίκη επί Χρήστου Σερέλη στον Πάγκο με 75-66 επί του Ερυθρού Αστέρα σε ένα μάτς το οποίο οι πράσινοι έκαναν ένα επιμέρους σκορ 46-22 στο δεύτερο μέρος του παιχνιδιού.
και έφτασαν σε αυτή την νίκη, ενώ τέλος η Μπασκόνια γνώρισε την εντός έδρας ήττα από τη Μονακό με 93-102. Τώρα, όσον αφορά την 29η αγωνιστική, είναι την Πέμπτη και την Παρασκευή, μας έρχεται. Έχουν πλέον μπει στην τελική ευθεία οι ομάδες, καθώς πλησιάζουν προς τον μαραθώνιο των 34 αγωνιστικών της κανονικής περίοδου. Έχουμε λοιπόν την Πέμπτη Ανατολού Εφές Παρτιζάν Βελιγραδίου, σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. 7:30 αυτό το μάτς. Στις 8 έχουμε Ζαλγκίρις εναντίον Ολυμπιακού και Μονακό εναντίον Βίρτους. Στις 9:05 Μακάμπι θα υποδεχτεί την Μπασκόνια. Στις 9:30 Βαλένθια τη Φενέρμπαχτσέ και στις 10:15 έχουμε την Ρεάλ να παίζει με την Αρμάνι και στις 10 η Βιλερμπάν θα παίξει απέναντι στον Παναθηναϊκό. Την Παρασκευή έχουμε μόνο δύο αναμετρήσεις, αυτές που θα γίνουν στις 9:30. Ένα γερμανικό ντέρμπι ανάμεσα στην Μπάγερ Μονάχου και την Άλμπα Βερολίνου και στην Μπαρτσελώνα απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα. Τώρα για να δούμε και την βαθμολογία πώς έχει διαμορφωθεί μετά από τις 28 αγωνιστικές. Έχουμε λοιπόν τον Ολυμπιακό να είναι στην κορυφή με ρεκόρ 20 νίκες σε 8 ήττες. Ακολουθεί η Ρεάλ με ρεκόρ 19-8. Στο 18-10 είναι η Μπαρτσελώνα και η Μονακό. 17-10 έχει η Φενέρμπαχτσέ. 15-13 μοιράζονται η Μπασκόνια, η Παρτιζάν και η Μακάμπι, αλλά και η Ζαλγκίρις, με τη μόνη διαφορά ότι η Ζαλγκίρις είναι στην ένατη θέση, καθώς είναι πιο κάτω στο goal average από τους Ισραηλινούς. Στη δέκατη θέση είναι η Ανατολού Εφές, που έχει ρεκόρ 13-14, έχοντας και μάτς λιγότερο. Η Βίρτους ακολουθεί μας με τη Βαλένθια, ρεκόρ 13-15. Στο 12-15 είναι η Αρμάνι Μιλάνο, η οποία έχει και αυτή μάτς λιγότερο. Ερυθρός Αστέρας έχει φτάσει στο 12-16, η Μπάγκερν έχει 11-17, Παναθηναϊκός έχει 9-19, 8-20 για τη Βίλερμπαν και τελευταία είναι η Άλμπα με ρεκόρ 7-21. Τώρα όσον αφορά το μπάσκετ γυναικών, εκεί είχαμε την πρόκριση του Ολυμπιακού στον τελικό, καθώς ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της ομάδας των Εσπερίδων. Παναθηναϊκός, ο οποίος χρωστούσε ένα παιχνίδι απέναντι στον ΠΑΟΚ στην Πηλαία λόγω κρουσμάτων COVID την προηγούμενη εβδομάδα, είχε εύκολο έργο απέναντι στον ΠΑΟΚ, νίκησε με 58-86 και αύριο θα παίξει το παιχνίδι κόντρα στην Ελευθερία Μοσχάτου. Θυμίζω ότι μια ομάδα για να φτάσει στους τελικούς χρειάζεται 3 νίκες, έχοντας βέβαια και τα μάτς της κανονικής περίοδου να παίζουν το σημαντικό ρόλο. Αν αύριο κερδίσει ο Παναθηναϊκός στην Ελευθερία Μοσχάτου, θα πάει στον τελικό απέναντι στον Ολυμπιακό, με την σειρά να είναι στο 1-1, μάτς που έγιναν στην κανονική περίοδο. Από εκεί πέρα είχαμε και την κλήρωση του κυπέλου με τον Παναθηναϊκό να παίζει στον ημιτελικό με τον ΠΑΣ Γιάννενα, ενώ το άλλο παιχνίδι είναι αυτό μεταξύ της Ελευθερίας Μοσχάτου και της Νίκης Λευκάδας, Final Four, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 24 έως τις 26 Μαρτίου στο κλειστό γήπεδο της Ζόφυριας στα Ανολιώσια και θα μάθουμε ποια ομάδα θα είναι η νέα κυπελούχος Ελλάδας. Στο βόλιο γυναικών είχαμε την
Νέα κυπελούχο Ελλάδος, η οποία είναι η ΑΕΚ που επικράτησε με σκορ 3-1 σετ του Παναθηναϊκού στο Final Four που διοργανώθηκε στην Άρτα. Μια ΑΕΚ η οποία είχε επικρατήσει με το ίδιο σκορ και του ΠΑΟΚ στον ημιτελικό, ενώ ο Παναθηναϊκός είχε πάρει μια εύκολη νίκη απέναντι στον ΑΟ Θύρας με 3-0. Οι κυτρινόμαυρες οι οποίες έφτασαν στην κατάκτηση του πρώτου κυπέλου στην ιστορία της ομάδας τους. Είχαν κερδίσει ένα πρωτάθλημα και ένα Super Cup. Αντίστοιχα, ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να υπερασπιστεί τον τίτλο που είχε κερδίσει την περσινή περίοδο και θα γίνει μεγάλη μάχη όσον αφορά την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος, εκεί όπου ήδη η ΑΕΚ φαίνεται να έχει ένα μικρό αβαντάζ, ενώ μεγάλη θα δούμε πάρα πολλά από την ομάδα του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού αλλά και του Παναθηναϊκού, οι υπόλοιπες ομάδες οι οποίες ακολουθούν στη βαθμολογία, και να δούμε φυσικά το τι θα κάνουν σε αυτά τα μάτς που απομένουν. Πάμε να δούμε και την επόμενη αγωνιστική, η επόμενη αγωνιστική η οποία θα είναι η 20η και περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις ΖΑΟΝ Ολυμπιακός στις 4 το Σάββατο. Στις 6 Εγάλεο εναντίον Θέτιδας Βούλας, την ίδια ώρα Άρης εναντίον ΑΟ Θύρας και Μαρκόπουλο εναντίον ΑΕΚ, και στις 7.30 ο Ηλυσιακός θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό, ενώ την Κυριακή ο ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί την Λαμία. Όσον αφορά τώρα την βαθμολογία, έχουμε την ομάδα της ΑΕΚ να είναι με μια απόσταση 2 βαθμών από την κορυφή, εκεί που βρίσκεται η ομάδα του ΠΑΟΚ, 51-48. Ακολουθεί ο Παναθηναϊκός με 46, 43 για τον ΠΑΟΚ, 34 για την ομάδα του ΑΟ Θύρας. Θέτει Δαβούλας 27, 25 ο Άρης, 24 στο Μαρκόπουλο, 20 ο Ηλυσιακός, 14 στη Λαμία, 11 το Εγάλεο και τελευταία η ομάδα του ΖΑΟΝ χωρίς βαθμό. Τώρα όσον αφορά τους άνδρες, είχαμε την διεξαγωγή της 18ης και τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής περίοδου. Υπάρχει ένα παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, το οποίο θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα. Συγκεκριμένα θα γίνει το Σάββατο που μας έρχεται, καθώς αύριο ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει τον τρίτο ευρωπαϊκό του τίτλο, υποδεχόμενος την Ισραηλινή Μακάμπι Τελ Αβίβ. Θυμίζω το πρώτο παιχνίδι είχαν νικήσει οι Ερυθρόλευκοι μέσα στο Ισραήλ με 3-0 σετ. Πάμε λοιπόν να δούμε τα αποτελέσματα. Όφη, Πήγασος, Πολύχνης 1-3, Κηφισιά, Παναθηναϊκός 0-3, Αριστοτέλης, Κίδρας, Φίνικας, Ήρου 1-3 και Μήλωνας, Άθλος, Ορεσιάδας 3-0. Στη βαθμολογία Ολυμπιακός πρώτος με 46 βαθμούς, ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 42, Παναθηναϊκός 40, 37 ο Μήλων, 30 ο Φίνικας, Ήρου, 25 για την Κηφισιά, 20 για τον Πήγασο Πολύχνης, 14 για τον Άθλο Ορεσιάδας, 9 βαθμούς για τον Όφη, 4 για τον Αριστοτέλης Κίδρας. Από και πέρα να πούμε ότι θα δούμε και τα ζευγάρια των ημιτελικών που θα παλέψουν για τις θέσεις 1-4. Μια σειρά η οποία θα κρυθεί σε 3 νίκες και να δούμε ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει απέναντι στον ΠΑΟΚ, ενώ ο Ολυμπιακός θα έχει σαφώς πιο εύκολο έργο απέναντι στον Μήλωνα, μια ομάδα βέβαια, ο Μήλωνας που μας έχει εκπλήξει ευχάριστα την φετινή περίοδο. Μην ξεχνάμε ότι είχε νικήσει τον Παναθηναϊκό στο μάτς του πρώτου γύρου που είχε γίνει στο κλειστό της Νέας Μύρνης. Είπαμε, σειρά αυτή κρίνεται στις 3 νίκες και μετά θα προκύψει το ζευγάρι των τελικών, ενώ για τα play-out έχουμε μάτς τα οποία θα γίνουν Πήγασος Πολύχνης Αριστοτέλης Κίδρας και Άθλου Ορεστιάδα Σόφη για την πρώτη αγωνιστική. Ακολουθεί το παιχνίδι του Όφη με τον Πήγασο του Αριστοτέλης Κίδρας με τον Άθλο Ορεστιάδας για τη δεύτερη αγωνιστική. Τρίτη αγωνιστική Πήγασος Πολύχνης Άθλος Ορεστιάδας και Όφη Αριστοτέλης Κίδρας. Αριστοτέλης Κίδρας, Πήγασος Πολύχνης και Όφη Άθλος Ορεστιάδας για την τέταρτη αγωνιστική.
Πήγα στο Πολύχνη Σόφι, Άθλος Ορεστιάδας Αριστοτέλης Κίδρας για την πέμπτη αγωνιστική και τέλος Άθλος Ορεστιάδας πήγα στο Πολύχνη και Αριστοτέλης Κίδρας Όφι η τελευταία αγωνιστική. Εδώ να πούμε ότι θα γίνει μια μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού, καθώς ο Όφι έχει 9 βαθμούς και είναι στην τρίτη θέση για αυτή τη βαθμολογία των play-out. Πρώτος είναι ο Πήγασος Πολύχνης με 20 βαθμούς, 14 έχει ο Άθλος Ορεστιάδας και τελευταίος είναι ο Αριστοτέλης Κίδρας με 4 βαθμούς. Και πάμε να κάνουμε μία τελευταία βόλτα όσον αφορά τις ειδήσεις επί του πιεστηρίου. Να πούμε ότι σε ένα μάτσο το οποίο είναι εξαναβολής για την Ευρωλίγκα, η ομάδα της ΕΦΕΣ υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ήδη στο 13ο λεπτό η Ρεάλ προηγείται με 27-21 το απέναντι στην back-to-back πρωταλήτρια Ευρώπης. Σε άλλες ειδήσεις να πούμε ότι η Μονακό τιμώρησε το Mike James και βρίσκεται εκτός ομάδας ο Αμερικανός, κάτι που είχε γίνει και την περσινή περίοδο με κάποια προβλήματα με τον τότε προπονητή της ομάδας. Στο ποδόσφαιρο ήδη έχουν αρχίσει πολλοί να λένε για το πρωτάθλημα της Super League ότι θα μετρήσει η ομάδα που θα έχει το πιο ευνοϊκό πρόγραμμα, αλλά και ποιες ομάδες θα έχουν βάθος στον πάγκο για αυτό το πρωτάθλημα των 10 αγωνιστικών. Σε άλλες ειδήσεις που διαβάζουμε είναι ότι η FIFA ανακοίνωσε το ανανεωμένο φορμάτ του Mundial 2026 με 104 αγώνες παρακαλώ σε 40 ημέρες. Φανταστείτε, θα κουραστούμε να βλέπουμε παιχνίδια σε αυτό το Mundial, το οποίο θα διεξαχθεί επί Αμερικανικού εδάφους στην Αμερική και στον Καναδά. Από εκεί πέρα έχουμε τον Τζόλι και τον Κουρφαλίδη να βρίσκονται στις εκκλήσεις της Εθνικής Ομάδας των Ελπίδων εν ώψη του αγώνα με την Λευκορωσία. Είναι ανάμεσα στα ονόματα που κάλεσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός ο Νίκος Παπαδόπουλος. Μία δυσάρεστη είδηση έρχεται από την πόλη της Θεσσαλονίκης και τον ΠΑΟΚ, καθώς πέθανε ο Μάκης Μαυρομιχάλης, ο μυθικός Μανάβης, όπως ήταν το παρατσούκλι του, στις τάξεις των οργανωμένων οπαδών, ο οποίος έφυγε από τη ζωή από ανακοπή καρδιάς χθες το βράδυ. Και μάλιστα πριν μπω στο στούντιο έμαθα ότι έγινε και η εξόδιος ακολουθία πριν από λίγη ώρα. Στην αποστολή της Εθνικής Κολομβίας κλήθηκε ο Χάμες Ροντρίγκες για φιλικά παιχνίδια απέναντι στην Νότια Κορέα και την Ιαπωνία στις 24 και 28 Μαρτίου. Ο Κάρλο Αντσελότη δήλωσε ότι θα είναι ανοιχτή η ρεβάνς με τη Λίβερπουλ και δεν θα κάτσουμε στο αβαντάζ των τριών γκολ, αναφορεόμενο στο παιχνίδι το οποίο είναι αύριο στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου, στην ρεβάνς κόντρα στην αγγλική ομάδα. Η Chelsea και η Real έκλεισαν θέση στο νέο παγκόσμιο κύπελο με 32 συλλόγους, το οποίο θα περιλαμβάνει 32 ομάδες από το 2025, ανανεωμένο φορμάτ και σε αυτή την διοργάνωση της FIFA. Ο Κωνσταντέλιας είναι ο παίκτης αποκάλυψη της φετινής περίοδου και κλήθηκε για πρώτη φορά στην Εθνική Ανδρών, όπου θα έχουμε και την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη έπειτα από 2 χρόνια. Και να πούμε επίσης ότι σύμφωνα με πληροφορίες θα κοκκινήσει ξανά το πανθεσσαλικό γήπεδο του Βόλου, καθώς χιλιάδες φιλάθλοι του Ολυμπιακού θα βρεθούν στην πρεμιέρα την ερχόμενη Κυριακή στο γήπεδο, όπου πριν από λίγο καιρό είχε επικρατήσει με σκορ 3-0 και φυσικά ο Αχιλλέας Μπέος, ο μεγαλομέτοχος της ομάδας του Βόλου, έτριβε τα χέρια του με ικανοποίηση, καθώς μπήκαν αρκετές χιλιάδες ευρώ στα ταμεία της ομάδας του. Και να πούμε και κάτι τελευταίο, ότι όσον αφορά τώρα το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, το μάτς πρεμιέρας των play-off, η ΑΕΚ θα παραταχθεί με όλα της τα όπλα, μοναδική απουσία βέβαια θα είναι αυτή του Βίντα, του αμυντικού από την Κροατία, ο οποίος αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Απ' την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός θα δει την κατάσταση του Άντρα Τσπόραρα και του Σβόνιμιρ Σάρλια, του Σλοβένου Φορ και του Κροάτη αμυντικού. Απ' την άλλη πλευρά, βέβαια, μπήκε κανονικά στο πρόγραμμα των προπονήσεων
ο Μπερνάρ Ντουάρτε, ο οποίος είχε ένα πρόβλημα το προηγούμενο διάστημα και το ξεπέρασε προκειμένου να τεθεί στη διάθεση του προπονητή του, του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Κάπου εδώ όμως έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα ώρα. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, μακριά από σκοτούρες. Να πηγαίνετε στα γήπεδα, να υποστηρίζετε τις ομάδες σας. Μέχρι τότε, καλό σας βράδυ!